Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ελληνικό θρίλερ το οποίο να μιλάει ελληνικά. Εμείς την κάναμε μια αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουμε υπόθεση που δεν είναι μια κωμωδία. Είναι ένα θρίλερ, είναι σε μια σκοτεινή Αθήνα το 2015. Σε έχει γυρίσει ποτέ ο έρωτας από κάτω, να σε πάρει από κάτω? Ναι, πολλές φορές. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να φέρεσαι ως ωραίος? Ναι, νομίζω ότι ναι. Έχω παρασυρθεί πολλές φορές αυτό. Θυμάμαι ότι είχα ναρκισισμό και θυμάμαι ότι τον πολεμούσα πολύ τον ναρκισισμό. Έλεγα, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα. Για ποιο λόγο θες να αποδείξεις κάτι τέτοιο? Τώρα που μπήκες στα 40, ας πούμε, θα ήθελες να σε δεις, ξέρω εγώ, να εδώ να κάνεις βόλτα στην Ακρόπολη, ξέρω εγώ, με μια γυναίκα και ένα πιτσιρίκι στο πλευρό σου? Ούτε το αποθώ, ούτε το καλλιεργώ. Αν έρθει, έχει καλώς. Αν δεν έχει έρθει, έχει καλώς πάλι. Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό, αλλά εκεί με πρόλαβε ο αδερφός μου και μου έδειξε πώς είναι τα πιτσιρίκια, ναι. Που είναι γεμάτο χαρά και πάρα πολύ ωραία, αρκεί να έχουν άλλο μπαμπά. Προτάσεις γάμου έχεις κάνει στη ζωή σου? Ξεκάθαρες όχι. Κάπου ήμουνα στα πρόθυρα πολύ παλιά. Όταν λέμε παλιά, πολύ παλιά. Ξέρω εγώ, στο Λύκειο. Ήθελες το Λύκειο να παντρευτείς? Ήθελα να παντρευτώ την κοπέλα που ήμουνα. Έχεις μια ολοκληρωμένη, τέλος πάντων, προσωπική ζωή αυτό το διάστημα και νομίζω δεν έχεις πρόβλημα να το δείχνεις, γιατί το είδαμε και στην πρεμιέρα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα συμπεράσματα βγαίνουν. Από αυτά που βλέπει κάποιος, από τα συμφραζόμενα. Το αφήνω εκεί, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Πες ότι είσαι με έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος, άμα ακούει μια συνέντευξή σου, γιατί να μην ακούει ότι είσαι με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Γιατί να το ακούει αυτό? Το πιο περίεργο είναι να θέλει να τα ακούει. Όχι, μπορεί να θέλει να τα ακούει για να νιώσει καλά όμως. Ποιος άνθρωπος αισθάνεται καλό όταν βλέπεις τηλεόραση ότι ο άνθρωπος του λέει ότι είναι άνθρωπός του? Εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Ευτυχία, ξέρεις, άμα είναι κάποιος ευτυχισμένος, χαρούμενος, ερωτευμένος, ξέρεις το λέει. Και όχι στην τηλεόραση. Θα ήθελες να κάνεις μια ταινία υποδιόμενο στο James Bond? Όλοι αυτοί οι ήρωες έχουν πολύ ενδιαφέρον το να το βλέπεις. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ενδιαφέρον να τον κάνεις. Ξέρω εγώ, πηδάνε, κάνουν και όλα αυτά. Και δεν τα κάνει ηθοποιός αυτά. Αυτά τα κάνει ένα stuntman. Και από αυτές τις παρτενέρ που έχουν πέρασει στο James Bond μέχρι τώρα, ποιες ξεχωρίζεις εσύ? Με την δικιά μας, με την Ελληνίδα θα πάμε. Με την Τόνα Τσοτροπούλου. Ναι. Θα την επιλέξουμε δηλαδή αυτή, ναι, ναι, σαν ναι, συμπροταγωνίστρια. Ναι, ναι. Και τη θεωρώ και καλή ηθοποιό. Ισχύει ότι θα κάνετε μαζί ταινία, Αλέξη? Το παλεύουμε, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Έχει πάρει το αυτί μου για μια διασκευή της Δεσποινίδας Τζούλιας, ισχύει? Είναι μια έμπνευση από εκεί, αλλά έχει και πολλές επιρροές και από τη Σαλόμη. Το λέει. Τι θα κάνει, τι λέει. Τι θα κάνει. Α, δεν προλάβαμε, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Το λέω γιατί το είπαμε. Επιστρέφει με talk show στον Αλφα. Ο Γιωργούλης. Ο Γιωργούλης. Αλήθεια. Θα είναι μπάρμαν πίσω από ένα μπαρ και οι συνεντευξιαζόμενοι θα είναι από την απέναντι πλευρά και θα κάνει talk show. Βραδινό. Δηλαδή προχωράει κανονικά. Ένα στο κλαμπ. Τόσε εκπομπέ που υπάρχουν, πού θα βρίσκουν καλεσμένου? Τι να σου πω κι εγώ τώρα. Έχει και εσύ το δίκιο σου τώρα. Δηλαδή, ποιο θα πρωτοβλέπει. Να σου πω κάτι, γιατί δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι ένα ηθοποιό θα βγει μία φορά, δύο φορέ μέσα στη χρονιά να πει αυτά που έχει να πει κτλ. Δηλαδή, από πάντα την υπήρχαν πολλέ εκπομπέ, βρε Γιώργο. Τόσε πολλέ δεν υπήρχαν ποτέ. Τόσε πολλέ. Ναι, υπήρχαν και περισσότερα κανάλια. Αν θυμόσαστε. Τι ωραία. Ποιο από τον άλλη έκλεισε? Δεν έκλεισε το Alter. Ένα έκλεισε. Αλλά εντάξει, είχε πολλέ εκπομπέ. Παιδιά παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλέ εκπομπέ. Υπάρχει το Action, υπάρχει το Blue Sky. Είναι περισσότερα κανάλια από ποτέ τώρα πια. Ναι, πιο πολλέ οι εκπομπέ από του καλεσμένου, παιδιά, είναι πλέον, με συγχωρεί. Απλά αν κάνει. Δηλαδή σε μια-δύο εκπομπέ να πα κάθε χρόνο δεν προλαβαίνει πια τώρα. Είναι πολλέ εκπομπέ.